Λοιπόν, ερχόμαστε στο στούντιο και δεν είναι άσχετο με το θέμα που συζητούσαμε τώρα, γιατί το θέμα της αυτοπεποίθησης, το θέμα της τόνισης του εγώ μας, γιατί το εγώ είναι καλό, όταν είναι μέχρι σε ενός σημείου, όχι με το υψηλό δίχτυ εγωισμού, μιλάμε για το εγώ, την αυτοπεποίθησή μας, δεν δημιουργούνται και κενά που μπορεί να μας οδηγήσουν στον εθισμό, σε οποιοδήποτε εθισμό. Θα παρουσιάσουμε σήμερα ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο. Είναι ένας βοηθητικός οδηγός για το πώς να διαχειριστούμε ζητήματα εθισμού. Και φιλοξενούμε εδώ στο στούτιο τη συγγραφέα του βιβλίου. Το βιβλίο αυτό, Enough, θα βγει και στα ελληνικά. Σύντομα μας έχει υποσχεθεί η κυρία Δέσποινα Νικόλα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, να δείξουμε και το βιβλίο. Εδώ. Λοιπόν, κυρία Νικόλα, είναι ένας οδηγός για να μας καθοδηγήσει για το πώς να διαχειριστούμε ζητήματα εθισμού. Mm-hmm. Τι εθισμού? Εθισμού, οτιδήποτε εθισμού. Εθισμό μπορεί να είναι να μην νιώθεις καλά με τον εαυτό σου και να τραβάς τοξικούς ανθρώπους. Εθισμός, δηλαδή με τη μιζέρια, ναι, με την άρνηση. Ναι, ναι. Μάλιστα. Και υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι χαρούμενοι αν δεν είναι μίζεροι. Ναι, το έχουμε δει. Ακριβώς. Είναι πολύ μεγάλη δυστυχία αυτό το πράγμα. Δηλαδή ικανοποιούνται αναζητώντας προβλήματα. Ακριβώς. Ναι. Και σε ουσίες και, you know, μπορεί να, και σε gambling, σε πολλά πράγματα. Μιλάμε για τον τζόγο. Ναι. Μιλάμε για το αλκοόλ, το τσιγάρο, τα παιχνίδια για τους έφηβους, ναι, τα ναρκωτικά. Να τρώμε. Το φαγητό, εθισμός στο φαγητό, δηλαδή βουλιμία. Δηλαδή υπάρχουν εθισμοί σε όλες τις φάσεις της ζωής μας. Ακριβώς. Ωραία. Πού εστιάζεται, πού βρίσκεται, εντοπίζεται ότι είναι το πρόβλημα και οδηγούνται οι άνθρωποι σε αυτές τις συμπεριφορές? Πιστεύω είναι στη γραμμή της ζωής. Είναι στα παιδικά μας χρόνια. Μπορεί να είχαμε κάποιοι στη ζωή μας που μας δημιουργήσαν πρόβλημα. Τα authority figures, οι εξουσίες. Mm-hmm. Ναι, και αυτά τα φέρνουμε στα 50 μας. Μπορεί να πίνουμε πάρα πολύ επειδή κάτι συνέβηκε στα παιδικά μας χρόνια. Ναι, αλλά δεν είναι μια καλή δικαιολογία αυτό? Επέρασε άσχημα παιδικά χρόνια, σου λέει, και γι' αυτό να πίνω. Ναι, αλλά άμα πάμε τη δεκαετία του 20, ας πούμε, υπήρχε μεγάλη φτώχεια στην Κύπρο. Mm-hmm. Όλος ο κόσμος είναι φτωχός, μεγάλη πλειοψηφία. Έπρεπε όλοι να πίνουν και όλοι να είναι ναρκωμανείς, ας πούμε, λέει κάποιος. Μπορεί να τα βγάλεις σε άλλα πράγματα. Μπορεί να το βγάλεις να τρώεις πολύ. Μπορεί να τα βγάλεις να χτυπάς τα παιδιά σου. Βία. Σε βία. Μπορεί με τον ζόγο. Μπορεί οτιδήποτε να το βγάλεις, να τραβάς τοξικούς που να μοιάζουν σε αυτούς τους εξουσίες που είχες. Μάλιστα. Στα παιδικά σου χρόνια. Δεν είναι μόνο ένα πράγμα. Ή μπορεί να κάτι να συνέβηκε στα χρόνια, πες, στα 30 σου να έχεις χωρίσει και να πίνεις πολλά χάπια για να κοιμηθείς, για να μην νιώθεις πως ζεις. Mm-hmm. Είναι σαν είσαι σε έναν παραμύθι και δεν ζεις στη ζωή. Προσπαθείς να αποφύγεις την πραγματικότητα. Ακριβώς. Το reality, έτσι. Ακριβώς. Επειδή μιλάτε λίγο αγγλοελληνικά, ελληνοαγγλικά, είναι από τη Νέα Ζηλανδία η κυρία Νικόλα, να το πούμε αυτό. Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι. Υπάρχουν κάποια κενά που μας έχουν δημιουργηθεί στην παιδική ηλικία. Εντάξει, τα ναρκωτικά δεν θα τα κόψω γιατί θα διαβάσω το βιβλίο της κυρίας Νικόλα. Σίγουρα μπορεί να κατανοήσω κάποια προβλήματα. Μπορεί να το διαβάσει ένας δικός μου. Εγώ είμαι ναρκωμανής, να το διαβάσουν κάποιοι δικοί μου και να κατανοήσουν τι μου συμβαίνει. Τα πιο απλά μπορείς να τα διαχειριστείς όμως διαβάζοντας αυτό το βιβλίο. Σίγουρα. Ωραία. Σίγουρα. Διαπιστώνω ότι είχα κάποια κενά στην παιδική mm-hmm. ηλικία. Mm-hmm. Είχα ένα πατέρα, ας πούμε, που ήταν πολύ αυστηρός και ήταν ιδιαίτερα αυστηρός με τις κόρες. Ναι. Ναι. Επέβαλε την εξουσία του. Ναι. Πώς θα το λύσω το πρόβλημά μου σήμερα? Είναι να αντιμετωπίζεις φόβους. Δηλαδή? Είναι να σταθείς απέναντι από κάτι που φοβάσαι και θα τολμάς να μπεις
μέσα στο πρόβλημα και να το εντομετωπίσεις. Είναι βήμα προς βήμα. Mm. Πες, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Δεν θα χρησιμοποιήσω τον πατέρα, θα χρησιμοποιήσω ποτό, ας το πω. Πες, κάτι συμβαίνει στη δουλειά και σε ανάβει, σε κάνει να σε βγάλει από τα ρούχα σου. Ναι. Έρχεσαι σπίτι, πάεις για ποτό. Mm-hmm. Ναι, το βιβλίο δείχνει βήμα προς βήμα πώς να μην ανοίξεις το whisky, αντί το whisky θα πάεις. Θα έχεις προγραμματίσει πριν τι μπορώ να κάνω, αντί να ανοίξω το whisky, θα πιάσω πες τη φίλη μου, θα πάμε για καφέ ή θα πάω στο πάρκο με τους σκύλους μου, θα περπατήσω ή θα κάνω κάτι άλλο, θα το έχω προγραμματίσει πριν. Δηλαδή, αφού έχω αναγνωρίσει ότι έχω πρόβλημα αλκοολισμού, θα πω ότι στην περίπτωση που έχω θυμώσει και αναζητώ λύση στο ποτό, εκείνη την ώρα, εγώ θα κάνω ακριβώς το αντίθετο από ό,τι κάνω συνήθως. Ακριβώς. Είναι εύκολο όμως να γίνει. Δεν είναι εύκολο. Είναι σαν είσαι στο waterfall, πώς το λέμε στα ελληνικά. Στο καταράχτη. Ακριβώς. Είσαι στο καταράχτη και προσπαθείς να πάεις κόντρα στη ροή του νερού. Γιατί είναι συνήθεια που έχει γίνει στο παρελθόν και φέρνεις τα μαζί σου στα... Είναι κάτι που είναι μέσα στο αποσυνήθιτο σου και κάνεις αυτόματο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, εσείς αυτό που λέτε είναι να επαναπρογραμματίσουμε reschedule τον εγκέφαλό μας. Ακριβώς. Αυτό είναι που πρέπει να κάνουμε ουσιαστικά. Ακριβώς. Είναι enough is enough, τον τίτλο το λέει όλα. Enough is enough. Έχω μια απορία. Οι άνθρωποι που βλέπουν πολλές φορές ψάχνουν προβλήματα για να είναι ευτυχισμένοι. Ακριβώς. Ή αν δεν βεύρουν, δημιουργούν προβλήματα για να είναι δυστυχισμένοι. Ακριβώς. Και πολλές φορές παρεμβαίνουν και σε ζωές άλλων ανθρώπων, μη ξέροντας τι να κάνουν για να είναι δυστυχισμένοι και ευτυχισμένοι μέσα από τη δυστυχία τους. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Υπάρχει λύση για αυτούς τους ανθρώπους. Υπάρχει και είναι πολλά usual. Πολλοί το κάνουν αυτό. Ναι, ρε παιδί μου. Υπάρχει λύση, είναι να βρεις τα triggers. Γιατί θέλεις να είσαι, κάτι συνέβη και παλιά που σε κάνει να νιώθεις, να νιώθεις comfortable να είσαι σε αυτήν την κατάσταση. Είναι, είναι πιο βολικό για κάποιους ανθρώπους, πιο άνετα νιώθουν σε αυτή την κατάσταση παρά του να είναι ευτυχισμένοι. Ακριβώς, επειδή είναι αυτό που έχουν ζήσει στο παρελθόν. Μάλιστα. Και θέλουν να κάνουν recreate. Έχουν εκπαιδευτεί να είναι δυστυχισμένοι αυτοί. Ακριβώς, είναι σαν κάνεις recreate το past σου για να νιώθεις πως δεν θέλεις να βγεις από το comfort zone. Θέλεις να μείνεις εκεί που είσαι. Αυτό. Ναι, αλλά ένας άνθρωπος που είναι ευτυχισμένος μέσα από τη δυστυχία του, τη μουρμούρα, τη μύρλα, όπως λέμε, πώς να αποδεχτεί enough ότι έχει πρόβλημα. Enough is enough. Είναι, δηλαδή, ξέρετε, με κουράζουν πάρα πολλά αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή. Είναι αυτό που το βιβλίο είναι για αυτούς που έχουν κουραστεί από τοξικούς ανθρώπους κιόλας. Το λέει όλα στο βιβλίο. Είναι codependency αυτό. Είναι να σταματήσουμε, να βοηθούμε αυτούς να ζουν τοξική ζωή. Και είναι, το βιβλίο είναι για αυτούς που είναι στην οικογένεια των εθισμών. Είναι κοντά σε αυτούς. Ακριβώς. Δηλαδή, αν εγώ είμαι αυτός ο άνθρωπος που είμαι μονικός με τη δυστυχία, ας πούμε, δεν μπορώ να το διαβάσω, γιατί εγώ νομίζω ότι ζω φυσιολογικά. Ακριβώς. Θα το διαβάσει ένας δικός μου άνθρωπος και να προσπαθήσει να με βοηθήσει. Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι δύσκολο, αλλά χρησιμοποιούμε πολλά το stop technique μες στο βιβλίο. Μάλιστα. Το stop είναι... ένα λεπτό. Σταματάς, βλέπεις την κατάσταση. Βλέπεις τι γίνεται, τα triggers. Μετά αναπνέεις. Και λέεις, δεν θα κάνω αυτό που έκανα παλιά, θα κάνω κάτι άλλο. Ουσιαστικά αυτό που λέτε είναι να μην δρούμε παρορμητικά, θα το πω, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε στα ελληνικά. Όχι εμβρασμό ψυχής. Mm-hmm. Να μην παίρνουμε αποφάσεις, μάνι μάνι να το πω.
αλλά να οριοθετούμε τα πράγματα, να τα αναγνωρίζουμε ακριβώς. την κατάσταση και μετά να προχωρούμε. Ακριβώς. Σωστά. Ακριβώς. Και να μην πνιγόμαστε σε μια κουταγιά νερό. Και αυτό που λέτε είναι ότι όπου υπάρχει κάτι αρνητικό, οπότε μας σημαίνει κάτι κακό, σίγουρα υπάρχει κάτι καλό μέσα σε αυτό σίγουρα. Το κακό. Σίγουρα. Και να το ψάχνουμε αυτό. Έτσι δεν είναι? Αυτό είναι το βιβλίο. Είναι όλοι μας, είμαστε πολλά τυχεροί να είμαστε σε τούντη γη. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί. Θα το πω στα αγγλικά, για να γεννηθούμε έχουμε 1.400 trillion chance of being born. Και εμείς είμαστε εδώ. Και πολλοί δεν θέλουν να ζήσουν. Και χάνουν τον χρόνο τους. Και κρίμα. Και δεν απολαμβάνουν αυτό το χρόνο που έχουν, είτε με τους ανθρώπους που αγαπούν, είτε απολαμβάνοντας τις ομορφιές της ζωής. Και πνίγονται στη μύρλα. Ακριβώς. Ναι. Και σαν... να ζητούν και σημασία. Ναι, κλέγοντας ακριβώς. Μέρα νύχτα, Παναγία. Σαν Σταυρή, έχω χάσει αδελφό, αδελφή, παπά. Αυτοί οι άνθρωποι ήθελαν να ζήσουν. Και επήραν, η ζωή έχει, έχει φύγει. Δεν είναι κρίμα. Και εμείς που είμαστε εδώ και παίζουμε το παιχνίδι της ζωής, πετάσουμε το και ζούμε σε άλλον κόσμο. Ναι. Είναι κρίμα. Η ζωή είναι πολύ απλή και πολύ όμορφη. Πάρα εμείς πολύ την όμορφη. Κάνουμε δύσκολη. Ακριβώς. Λοιπόν, enough is enough. Ακριβώς. Θέλουμε μόνο θετικούς ανθρώπους στη ζωή μας. Ακριβώς. Και εμείς να βλέπουμε και τα θετικά μέσα από τα αρνητικά, γιατί υπάρχει κάποιος λόγος που συμβαίνουν κάποια πράγματα πάντα. Μαθήματα. Έτσι είναι, έτσι ναι. είναι. Το δυστύχημα είναι να επαναλαμβάνεις τα ίδια λάθη. Τα ακριβώς. λάθη έρχονται για να είμαστε καλύτεροι. Ακριβώς. Άμα επαναλαμβάνεις τα ίδια λάθη, ευλακία. Enough is enough. Θα γράψω και εγώ ένα βιβλίο. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και εσάς, κυρίες και κύριοι, που ήσασταν μαζί μας. Με ζει και πάλι τη Δευτέρα, 6:45 το πρωί, με τον Σταύρο Κυπριανού.